Ως δώσιν Θεός δωτών την παρθενίαν την σύν, Αγοσιν αθλήσεως, Θεοδοσία σεμνή, το λόγο προσήγαγες, όθεν προς Μεταστάσαν τα στάσα πρέσβευε αθληφόρε, το δεσπότη των όλων. Ρισθήνε εκ πολυτρόπων ημάς συμπτώσεων, Τη 29η του μηνός Μαΐου, Θεοδοσίας, μάρτυρος της Παρθένου, Θεοδοσίας, οσιομάρτυρος της Κωνσταντινουπολιτήσης, Ιωάννου νεομάρτυρος του Θεσσαλονικέως, Ιερεμίου του Αναχωρητού, Ανδρέου νεομάρτυρος, Αργύριοι του Χίου, Υπομονή Σωσίας της Παλαιολογίνης. Ιωσία Θεοδοσία η του μηνος μαιου θεοδοσιας μαρτυρος της παρθενου θεοδοσιας οσιομαρτυρος της κωνσταντινουπολιτησης ιωαννου νεομαρτυρος του θεσσαλονικεως ιερεμιου του αναχωρητου ανδρεου νεομαρτυρος αργυριοι του χιου υπομονη σωσιας της παλαιολογινης ιωσια θεοδοσια η ο Θεοκίνητος Απόστολος Παύλος είπε «Ηρμοσάμιν ημάς εν παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό». Δηλαδή έκανα τους αραβώνες σας με έναν άνδρα το Χριστό για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνή σε Αυτόν. Δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία ενωμένες με την πίστη και την αγάπη σε μία πνευματική νύμφη, της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. Μία τέτοια ψυχή ήταν και η Παρθενομάρτης Θεοδοσία. Καταγόταν από την Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 ετών έλαμπε για τον ζήλο και την θερμή της πίστη, ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως η Παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της πιστεύω. Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις άρκε Έπειτα την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει έστω και την τελευταία στιγμή και αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία η Μηθανής απήντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύρανος διέταξε και την έριξαν στην θάλασσα όπου παρέδωσε το πνεύμα της. Η Αγία Θεοδοσία η Οσιομάρτης η Κωνσταντινούπολίτησα. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονεί και πλούσιους στα χρόνια του βασιλέως Θεοδοσίου του Αδραμιτινού. Μετά από τον θάνατο του πατέρα τη, η μητέρα τη την έκλεισε σε κάποια μονή τη πόλεως, σε ηλικία 7 ετών, όπου αργότερα εκάρη μοναχή. Όταν πέθανε και η μητέρα τη, μοίρασε την περιουσία τη στου φτωχού και τα ορφανά, και επιδόθηκε στην άσκηση μέσα στην μονή της. Μετά από δέκα χρόνια άσκησης στο μοναστήρι της, ακολούθησε ο διωγμός κατά των ιερών εικόνων, οπότε οι επεσταλμένοι του Λέοντος του Ισαύρου αποπειράθηκαν να κατεβάσουν από τη Χαλκή Πύλη την εικόνα του Χριστού. Τότε η Θεοδοσία μαζί με άλλες γυναίκες Γκρέμισε από τη σκάλα τον ανεβασμένο σπαθάριο και τον σκότωσε. Κατόπιν συνελήφθη και τις μέναλες γυναίκες θανάτωσαν. Τη δε Θεοδοσία την έσφαξε ένας άγριος δίμιος με κέρα το βοδιού και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό. Η Οσία υπομονή, η κατακόσμων Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου, η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Η Οσία Υπομονή ήταν η τελευταία αυτοκράτηρα του Βυζαντίου από το 1390 έως το 1450 με.Χ. Κατά κόσμον λεγόταν Ελένη Δραγάση και είναι η μοναδική Σλάβα που έγινε αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Επίσης ήταν κόρη του ηγεμόνος της βορειοανατολικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Δραγάση και σύζυγος του Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου. Οι ιστορικοί γράφουν ότι ήταν πολύπες και καλύπες. Έκανε πολλά παιδιά από τα οποία προήλθαν σπουδαία αναστήματα της ιστορίας. Μητέρα με οχτώ παιδιά, από τα οποία ο Ιωάννης ο Όγδος, ο παλαιολόγος αυτοκράτορας, 1425 έως 1448, και ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος, ο εθνομάρτυρας και τελευταίος αυτοκράτορας, από το 1428 έως το 1453, την 29η Μαΐου, την μαύρη ημέρα της Αλώσεως της Βασιλεύουσας, από τους Αντίχριστους Οθωμανούς. Η Αγία Υπομονή κατά κόσμων είχε το όνομα της αλοσεως της βασιλευουσας απο τους αντιχριστους οθωμανους η αγια Ελένης, της μητέρας του πρώτου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο ιός της Ελένης, ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και ο Κωνσταντίνος, ο παλαιολόγος, ο ιός της Ελένης, έπεσε μαχόμενος υπέρ της πόλεως αυτής. Ολόκληρη η ζωή της ήταν ζωή αγιότητος και προπάντων ζωή αγώνος με υπομονή και καρτερικότητα. Γι' αυτό και μετά από τον θάνατο του συζύγου της το 1425 εκάρει μοναχή με το όνομα Υπομονή. Μέσα σε όλα τα καθήκοντά της ως αυτοκράτηρα, ως σύζυγος, ως μητέρα πολλών παιδιών άσκησε έντονα το έργο της φιλανθρωπίας με την ίδρυση και συντήρηση στο μοναστήρι που εφιλάσε το ιερό λείψανο του Οσίου Παταπίου γυροκομείο με το όνομα καθίδρυμα της ελπίδος των απειλπισμένων. Το φιλομόναχο Ιδεώδες δεν το έζησε μόνο η ίδια, αλλά το μετέδωσε και σε όλη σχεδόν την οικογένειά της. Ο σύζυγός της Μανουήλ παρετήθηκε από τον θρόνο του και τελείωσε την ζωή του ως μοναχός. Η πεθερά της, τα αγόρια της, Θεόδωρος, Ανδρόνικος και Δημήτριος εξεμέτρησαν το ζήν ως μοναχή. Το ίδιο και η εγγονή της, η κόρη του γιού της Θωμά, η Ελένη, έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή στην Λευκάδα. Η Αγία Υπομονή έζησε ως μοναχή περίπου 25 χρόνια μετά από την κοίμηση του συζύγου της και η ίδια εκοιμήθη το 1450. Μόνασε στην μονή της κυράς Μάρθας που μετά την άλωση καταστράφηκε όπως και πολλά άλλα μοναστήρια και ναοί. Η εικόνα της και η Αγία Κάρα της φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου στο Λουτράκι, όπου στην εν λόγω Μονή μεταφέρθηκαν και τα λείψανα του Οσίου Παταπίου για να διαφυλαχθούν από τους Τούρκους. Τη αυτή η μέρα, 29η του μηνός Μαΐου, ανάμνησης της θλιβεράς αλώσεως της Βασιλίδος των Πόλεων, της Κωνσταντινούπολεως υπό τον Αντιχρίστον Οθωμανών, την 3η 29η Μαΐου του 1453.